Η σκόνη γύρω μας είναι πολύ σύννεφα παντού. Πού να φκώ. Σύννεφα παντού, αλλά δεν είναι γίνον το κρύο το που θέλεις να πάει δουλειά, θέλεις να κλείσεις σπίτι. Γι' αυτό μου σου λέω, εσύ συννεφιά, αλλά δεν κρυάδω, μα γιατί με αφισβητείς. Γιατί μου το κάνεις το καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους και έτσι αποχαιρέτησε μας ο Οκτώβριος με ένα Σαββατοκυριακό λίγον χαμό στα social media. Δεν ξέρω πώς να το... Θα πω απλά ένα πράγμα. Ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το τι φοράμε. Και να σκέφτεται η κάθε γυναίκα και ο κάθε άντρας πριν βγει από το σπίτι τι να με φορήσει για να μην την βιάσουν. Τι να με φορήσει για να μην την μπουχοντρεί. Τι να με φορήσει για να μην τη δει ένας χορευτής που είναι και influencer και να την κάνει ρεζίλη στα social media. Σταματήστε. Οπότε εσείς, ό,τι θέλετε, φορήστε. Ας βγάλουμε τον το πράγμα μέσα στο μυαλό μας ότι πρέπει να φοράμε συγκεκριμένα πράγματα. Αγαπήστε το σώμα σας, φοράτε ό,τι σας κάνει να νιώθετε καλά και να μέσα σας νοιάζει τι είναι να πει δεξιά και αριστερά ο κόσμος. Γιατί δόξα τω Θεώ... Είμαι σίγουρη ότι κάποιος σήμερα είπε ότι η Κάλλη Ελευθερίου έγινε influence που το πρώτο Σαββατοκυριακό που είδα για το κυνήγι. Άντε κουκλά μου, γιατί είμαι έτοιμη να πω τζινί, επειδή φορώ χακί, έτσι θα μπορούσε να κάνει ένα στράτο. Εν είμαι πιο πολλά να πάω του στράτου. Όχι. Τέλος πάντων. Θέλω να λοχάγω σκάλι αρέσκι μου. Θέλω να δούμε λίγο το... Αν κάνουμε έτσι ένα διάβασμα, μπράβο, αυτής, έριξα και την ποτάνα από κάτω για να... Τι, εντάρβηλα του στρατού, όχι. Ναι, απλά έβαλα έτσι ένα τακουνάκι, έτσι. Για να αναδείξω το look. Λοιπόν, θέλω να μου δείξεις το βίντεο όπου ο Τάσος Ξιαρχό, αυτός που κέρδισε τον Just the Two of Us, μαζί με την Κόνη Μεταξά και πολύ καλούς φίλους της Κόνη, τραγουδήσαν κιόλας, έφκαλαν και άλμπουμ. Θέλω να σας πω ότι ήταν σε ένα εστιατόριο, εκάθετο στο εστιατόριο. Δεν ξέρω, ήπιαν. Απλά ήταν σε μια διάθεση που δεν καταλάβαινε. Τι έλεγε, γιατί θέλω έτσι να έχω μια benefit of a doubt, λίγο να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάθονταν μια κοπέλα δίπλα του με μια ριγέ μπλούζα. Η ρίγα ήταν έτσι, οριζόντια ρίγα. Και ο Τάσος έκανε ένα story στο οποίο έδειχνε χωρίς την άδεια της, την κοπέλα που κάθεται δίπλα του. Και έλεγε ότι όταν ήταν μικρός ο Τάσος, του είπαν ότι δεν πρέπει να φοράει ρίγαν οριζόντια εάν έχει παραπανήσια κιλά. Όταν ήταν μικρός ο Τάσος, είμαι σίγουρη ότι του είπαν και οι γονείς του να μην βγάζει κακία, να μην κάνει bullying. Και αν δεν του το είπαν οι γονείς του, θα μπορούσε να κάτσει να κάνει έτσι ένα flashback και να θυμηθεί ότι και ο ίδιος υπέστην bullying. Και για την εξωτερική του εμφάνιση, και για τον τρόπο που μιλά, και για τον τρόπο που περπατά. Αλλά μερικές φορές ξεχάνουμε τούτα τα πράγματα. Έτσι πιάνει μας μια έκσταση ότι έχουμε μια εξουσία γιατί έχουμε κάτι χιλιάδες followers και θεωρούμε ότι μπορούμε να κρίνουμε τον καθένα. Υπάρχει το βιντεάκι. Να το παίξουμε το βιντεάκι, για να δείτε τις περίπτωσες που το είδατε. Όταν ήμουν παιδί, άκουγα ένα πράγμα συνέχεια. Όταν είσαι παχής, δεν φοράς ρίγα οριζόντια. Το θυμάμαι από μωρό, λέω, ναι, δεν φοράμε ρίγα οριζόντια. Ωραία, κοιτάξτε. Και τι είπε άλλη. Δηλαδή. Χαμήλωσε ο Αναστάσιο, γιατί δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει παρακάτω υλικό. Απλά επιμένει και το ανακοινώνει ότι ναι, τη ρίγαντίν οριζόντια δεν τη φοράμε όταν έχουμε λίγα παραπάνω κιλά. Κοιτάξτε, θα το πω, λέω, επαναλαμβάνω, κάνω λίγο να δίκιο και όρο του διαβόλου. Η αλήθεια είναι ότι η ρίγα η οριζόντια έχει την ιδιότητα έτσι να κάνει στο μάτι, να μας κάνει να φαίνομαστε λίγο πιο πλατιές. Δεν σημαίνει τούτο ότι εγώ άμα γουστάρω θα βάλω τη ρίγα την οριζόντια. Θα τη βάλω και έτσι μου αρέσει και εμένα, να αρέσει και μου πάνω μου. Όπως και να έχει, νομίζω εμπαστούνο μου βασίστηκε. Ήταν λάθος του,
απολογήθηκε, ήταν πλέον αργά, αλλά το καλύτερο απ' όλα ήταν πριν απολογηθεί, η κοπέλα που ήταν τζαμέ και εμφανίστηκε στο βίντεο, έστειλε το προσωπικό μήνυμα και του είπε, έτσι και με πολύ καλόν τρόπο, του είπε σε παρακαλώ να το κατεβάσει στο βίντεο, εγώ ό,τι θέλω θα φοράω και θεωρώ ότι το μήνυμα σου είναι προσβλητικό, το story σου, και αυτός αποφάσισε να την μπλοκάρει στα social media και αφού την μπλοκάρει να κρατήσει και το βίντεο το οποίο είναι το story. Δεν χρειάστηκε παραπάνω από 24 ώρες για να γίνει χαμός στα social media. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι ο Τάσος έχει κλείσει τον λογαριασμό του. Προφανώς δεν μπορεί να υποστεί όλα αυτά τα μηνύματα επίθεσης που δέχεται. Ούτε αυτό είναι σωστό. Είναι καλό αν νιώθουμε ότι αδικήθηκε μία κοπέλα να βοηθήσουμε με το να πούμε 5 πράγματα για το πώς το σκεφτόμαστε όλων αυτών, αλλά σίγουρα μία άλλη επίθεση δεν θα καλύψει την προηγούμενη. Οπότε, αφού ο άνθρωπος βλέπουμε ότι και μετάνιωσε, θα δείξει, και απολογήθηκε, θα δείξει, και δεν του αρέσει τούτο νουλό που βιώνει, γιατί έφκαλε το λογαριασμό του που το Instagram, θα δείξει. Να σας πω όμως κάτι, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι απλά να τον κάνετε unfollow. Το να κάνεις έναν άνθρωπο unfollow που ένιωσε ότι είχε την εξουσία να μιλήσει έτσι και ξαφνικά θα χάσει την εξουσία, είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να το πληρώσεις. Φεύγω και να σας πω ότι σε αυτόν όλο που έγινε, εννοείται ότι πήραν θέση μεγάλες προσωπικότητες, πάρα πολλά μηνύματα παντού στα social media. Αλλά άρεσε μου πάρα πολλά το comment που έκανε η κυρία Έλενα Κρήτα. Να σας πω ότι γράφει, έκανε το tweet και λέει: ένας διάσημος χορευτής celebrity έβγαλε βίντεο μια άγνωστη του κοπέλα που έτρωγε σε ένα μαγαζί για να την κοροϊδέψει για τα κιλά της και έκανε zoom στην κοιλιά της λέγοντας ότι δεν πρέπει να φοράει μπλούζα οριζόντια ρίγα γιατί φαίνεται ακόμα πιο χοντρή. Η κοπέλα το έμαθε, του έστειλε μήνυμα να το κατεβάσει και αυτός την μπλόκαρε. Εύχομαι να τον πάει στα δικαστήρια, να τον ξεφτυλίσει όπου μιλάνε ελληνικά και να την πληρώνει. Και τα λεφτά της να τα κάνει μπλούζες με ρίγες οριζόντιες, λεπτές, χοντρές, κάδενες, πλάγες και ό,τι άλλο γουστάρει να φορέσει. Άρεσε μου πάρα πολλά, το comment της είναι... τοποθετήθηκε γιατί να σας πω είναι παράνομο. Είναι παράνομο να βγάζεις βίντεο κάποιον άνθρωπο χωρίς την άδειά του και να το ανεβάζεις στα social media με τόσες χιλιάδες viewers. Οπότε ναι, η Έλενα Κρήτα απάντησε και επίσης πήρε θέση και η Κέντι Γαρμπή, η οποία με ένα post της θύμισε στον Τάσο ότι λίγον καιρό πριν είχε κάνει ο ίδιος ένα comment σε μια συνέντευξη, απάντησε, τον είχαν ρωτήσει, έχουν κοροϊδέψει ποτέ στο δρόμο για την εικόνα που έχεις. Και αυτός απάντησε, μου έχουν στείλει μηνύματα γράφοντάς μου ότι είμαι λούγκρα, δελφάρα, νορεξικός και πρεζάκιας. Στεναχωριέμαι με τους κομπλεξικούς, είναι κρίμα που είναι μονοδιάστατη. Κάνει share λοιπόν αυτό η Κέντι Γαρμπή και λέει, αυτά δήλωνε το 2019 ο Ξιαρχό. Για να μας πει λοιπόν σήμερα, μετά την κάθετη χοντράδα του, για τις οριζόντιες ρίγες. Ποιος είναι ο κομπλεξικός και μονοδιάστατος μερικές φορές? Είδατε ότι μπορεί να πέσουν σε νουν την παγίδα όταν αυτά που γράφεις, δεν μπορείς, όταν αυτά που βιώνεις εσύ, δεν μπορείς να τα κάνεις πράξη στη ζωή σου για να μην γίνεις ποτέ σαν ένας που γίνουν στους κακούς που σου κάνουν εσέναν κακό. Φεύγω από αυτήν την υπόθεση και ελπίζω να λάβει τέλος soon, να σταματήσει το τονούλα, για να πάω στον Νεκτάριον Αλεξάνδρου. Καταρχάς, εκατεθουσιάστηκα με τον τρόπο που έγινε τη συνέντευξη στην Avantgarde. Πιες και πες. Εμένα πότε θα με καλέσετε για συνέντευξη, παρακαλώ, θα το ήθελα. Θα ήθελα να πιω για να τα πω. Όχι, δεν θέλω να πιω για να τα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Οπότε τον ρωτάει το ρετμανολόγιο της νέας στήλης της Avantgarde και απαντά ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Πόσα ποτήρια ήπιαμε τώρα ώστε να είσαι έτοιμος για μία αποκάλυψη, λέει. Και απαντά, στο τρίτο το έχουμε. Τρία ποτήρια, αρκετά δηλαδή, για να κάνει τις αποκαλύψεις του. Η ώρα της αποκάλυψης λοιπόν, τι θα μοιραστείς μαζί μας, τον ρωτάνε και απαντάει. Χτίζω το νέο μου εαυτό αυτή την περίοδο και παρόλες τις δυσκολίες, καθώς και το ότι βγήκα εκτός του comfort zone μου σε διάφορα θέματα, το απολαμβάνω και περιμένω να φτάσω στο στόχο μου. Επόμενη ερώτηση, εάν μεθούσες, σε ποιον θα αισθανόσουν την ανάγκη να ζητήσεις μια συγγνώμη και γιατί, και σε ποιον θα ήθελες να πεις αγαπώ. Και απαντάει,
στους γονείς και τα αδέρφια μου, γιατί ήμουν λίγο μακριά τους τα τελευταία χρόνια, ενώ ήθελα να τους πω και σε αγαπώ, γιατί το έχουν πάντα ανάγκη να το ακούσουν. Νομίζω ότι τούτο λέει πολλά. Λέει ότι ίσως από τα άσκαμπα ανεβάσματα που υπήρχαν στο γάμο του Νεκτάριου και της Κωνσταντίνας, ίσως τούτον μερικές φορές σε κάνει να έρχεσαι πιο κοντά στην οικογένειά σου και κάποιες άλλες σε κάνει να απομακρύνεσαι. Φαίνεται ότι ήταν από τις φορές που απομακρύνθηκε ο Νεκτάριος, το μετάνιωσαν και θέλει να τους πει ότι τους αγαπά και τους νοιάζεται. Αυτή ήταν η συνέντευξη και θέλω να μου δείξεις τέλειος ο κύριος Αβέρο. Συμπάθουσαν πάντα. Μετά από τούτο που έγινε σερβιτόρος, συμπάθουσαν ακόμα παραπάνω. Δείξε μου το βίντεο όπου ο κύριος Αβέροφ, νεοφύτου, σερβίρει. Τόση είναι. Βέβαια. Έκανε τον καρσόνι για καλό σκοπό το πρωί του Σαββάτου. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ευρέθηκε στο φιλανθρωπικό γεύμα του Σωματείου Ευαγόρα Αμιάντου, το οποίο διοργανώθηκε για την οικονομική ενίσχυση ενός μέλους του, το οποίο βρίσκεται σε νοσηλευτήριο στο εξωτερικό και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ο κύριος Αβέροφ, λοιπόν, φόρεσε την ποδιά του, σέρβιρε τους θαμώνες στο μεσαιτοπολείο στη Λεμεσό και εγώ θα τον έβλεπα κιόλας να ανοίγει μια δική του ταβερνούλα. Φαίνεται ότι έχει το. Έτσι είναι εύκολο να είσαι ταπερνιάρης, να σερβίρεις με το χαμόγελο σου και με στυλ. Οπότε σερβίρα με αγάπη, λέει, για καλό σκοπό. Αυτή ήταν η υπέροχη πρωτοβουλία για το φιλανθρωπικό γεύμα και ανέφτησε αυτά τα βιντεάκι μου μόλις είδαμε στο Instagram account ο κύριος Αβέρο. Άρεσε μου πάρα πολλά. Τον Κυριάκο, όλα τα Instagram γέμισε με φωτογραφίες από Halloween. Έχω μαζέψει τις καλύτερες και θέλω να τις δούμε όλες μία-μία. Εδώ βλέπουμε έναν, να προλάβω να καταλάβω. Backstreet Boys είναι. Εδώ είναι η οικογένεια της influencer της πρώτης. Θωρίστε την ώρα που είναι μαζί με την οικογένεια της. Blonde Salad. Η Κιάρα Φεράν μαζί με τον άντρα στο Φέντες και τα δύο τους παιδιά ντύθηκαν ως οικογένεια Νεμρούς Λαλούν. Νεμρούς Λαλούν. Adam's Family. Next. Αυτοί είναι οι Backstreet Boys, οι οποίοι ντύθηκαν... Να μου δεις. Σφίγκερ. Τι είναι σφίγκερ. Δεν ξέρω. Έτσι ντύθηκαν Rockstar. Next. Τι έχω άλλο. Έχω 11 μηνύματα στο Instagram account μου, κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ βλέπουμε Shawn Mendes μαζί με την αγαπημένη του την Camila Cabello, η οποία Feliz Día de los Muertos, γιατί γιορτάζουν στην Ισπανία, είναι η μέρα των νεκρών. Οπότε ντυθήκαν De los Muertos. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι, να αγαπώ τους στο νησιό. Next. Αχα, Cardi B βλέπουμε μαζί με την κόρη της. Σπούκι θα το έλεγα, πόσο πολλά της μοιάζει μικρή και ντύθηκαν το ίδιο. Αρέσκει μου η Cardi B, έχει έναν attitude που δεν υπάρχει. Αυτή η φωτογραφία, θέλω να σας πω ότι ίσως είναι η ωραιότερη φωτογραφία που έχω να δω πάρα πολύ γερό σε Halloween. Είναι ο Harry Styles, σοκαριστικό. Να σας πω ότι ανέβασε τον ακόμα και η Vogue τη συγκεκριμένη φωτογραφία. 6 εκατομμύρια likes είναι και πάρα πολύ λίγα, να ξέρεις, Πανελένια μου. Next! Δεν έχω άλλο. Δείξε μου τη στικούδη. Τι έγινε με τη στικούδη. Η γυναίκα... Απαναγιά μου, να σου πω κάτι, δεν μπορώ, κουραστήκα. Κουράσα, πλήττω μες τον κόσμο, μες την κοινωνία που μας κόφτει, να μου κάνει ο άλλος παραπάνω από ότι μας κόφτει για τον εαυτό μας. Δεν μπορώ, Αναστάζια, δηλαδή, δεν μπορώ να φκώ που τα ρούχα μου. Τι είναι δύσκολο με τα ρούχα φόρω σήμερα. Η κοπέλα γέννησε την περασμένη εβδομάδα.
Τι σε νοιάζει που άφηκε το κοπελούιντι και πήγε να χορέψει, να τραγουδήσει, να διασκεδάσει. Ποιος είναι αυτός που τολμά να γράψει κάτω στο comment της φωτογραφίας της Τικούδη να της πει για ποιο λόγο να ξαπολύσει το κοπε... Επειδή είναι πως αράντος και να φύγει και μπόσο της. Ό,τι θέλει κάμνη. Αν θέλει την ώρα που γεννήσε το κοπελούι, λαλεί του αντρός της αγάπη μου, κράτα το μωρό 2 λεπτά να πάω στον Just the Two of Us να κάνω μια εμφάνιση και έρχομαι. Μια χαρά είναι ο άντρας της. Και η οικογένεια υπάρχει να στηρίζει το βρέφο. Ναι, αγάπη, παίρνει με γουνα, τσένι μπορώ. Έδρος. Η μάμα μου πριν 45 χρόνια, γέννησε με, τηλεφώνησε του θείου μου, ήρθε, έπιασε με, κάτσε μου το φαρμακείο, ο θείος μου έπιασε μου γάλα, έπρεπε να πάει η Αθήνα, η μαμά μου. Έπαθες τίποτε, Αναστασία μου. Αγαπούσες σε ποιο λίγο η μάνα σου, αγάπη. Δεν υπάρχει περίπτωση δε να παίζει ρόλο ή να πάθει κάτι το μωρό. Σου εννο. Δεν είσαι Instagram τότε, είδες, να την κράξουν η μάνα σου. Για όνομα του Θεού, ας σταματήσουμε να ασχολούμαστε και να επικρίνουμε τις ζωές των άλλων. Με γίνεστε γειτόνισσα που κάθεται όλη μέρα και πλύνει σκυπιά τα πλάγια να τσακάρει να μου κάνουν οι άλλες της γειτονιάς. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Φκάρτε μόνο αγάπη. Αν δεν έχετε κάτι να πείτε καλό, μην πείτε τίποτε. Next. Έχω κάτι άλλο. Έχω ακόμα κάτι νιώθω. Τι έγινε δαμέ. Τι έγινε δαμέ κάτω από τη φωτογραφία της Τούνη που τραγούδησε ένα αγοράκι λέμαργο. Έναν δικό μας αγοράκι λέμαργο ανεβίε που κάτω και έκαμε like. Κυρίες και κύριοι, ο Πάνος Λάρκος κάνει like της Τούνη στη φωτογραφία που είναι sexy πάρα πολύ. Δεν έχω να δει. Είδες, η κερκίδα κάνει κερκίδα της Τούνη. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι στα social media δεν έχουμε μάθια να παρακολουθούμε νουλά. Οπότε θέλω να σας πω ότι και η Έλενα Χριστοπούλα, άρεσε μου πάρα πολύ το story της που ανέβασε πριν από λίγο. Η Έλενα Χριστοπούλα ανεβάζει αυτό το story και λέει έτσι πήραμε και έτσι πήρε τη γάτα της με ένα τέλειο φόρμα με ρίγες, πήγε βόλτα και τους έγραψε όλους οριζόντια. Αυτό για την νεαρήνη η οποία δέχτηκε τον bullying, τόλμησε να δεχτεί bullying από τον Τάσο, φαίνεται ότι όλη η Ελλάδα είναι με το μέρος της, άρα να μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Τέλειωσα εδώ και πάμε στα fashion news. Ας ελπίσω στα fashion news να μην έχει να κάνει τίποτε με τις ρίγες, α. Το fashion crowd γιόρτασε το Halloween και άλλες φωτογραφίες από Halloween γιατί έγινε χαμός. Είδαμε πάρα πολλές φωτογραφίες όλων των Σαββατοκυριακών και η κάθε σοκαριστική Kendall. Σοκαριστική Kendall. Και όχι μόνο, πολλές γυναίκες, μοντέλα, Hollywood stars, βλέπετε εδώ και ο Harry Styles. Η πιο ωραία από όλες, μπορώ να σας πω με διαφορά για εμένα, είναι η Hailey Bieber, η οποία εντύθηκε Britney Spears, είναι φοβερή. Είδαμε την Kourtney Kardashian που εντύθηκε το True Romance με τον Travis Barker, τον άντρα της, εδώ βλέπουμε. Είδαμε την Ariana Grande που εντύθηκε Miss Creature Black Lagoon. Ούτε που καταλάβεις είδαμε, είναι φότος από τούτο νουλ, εντύθηκε. Η φωτογραφία του Harry Styles που σας είπα ότι έγινε viral. Η Hailey Bieber που εντύθηκε Britney Spears, φοβερή παθαγιά μου, είναι ίδιες. Ίδιες, αποθέωσαν την και ο Bieber να σας πω στο Instagram account του. Η Winnie Harlow, η Kendall Jenner που την είδαμε, Chrissy Teigen. Πάρα πολλές ήταν οι φωτογραφίες, μπορείτε να μπείτε στα social, στο mylife.com.cy και να τις δείτε όλες έτσι με πιο πολύ λεπτομέρεια τις φωτογραφίες. Και το επόμενο... Next! Θέλω να δω μισό λεπτάκι να αναστάζει με ρεχάθηκα. Μπορείς να νοικιάσεις πλέον vintage δημιουργίες Jean Paul Gaultier. It's true. Εσείς, τι έχεις? Τι έχεις, Jean Paul? Έχεις παλιά Jean Paul Gaultier? Γιατί δεν μου τα έφερες, δάμε. Να μου τα φέρεις, σε παρακαλώ. Μπορείς να τα νοικιάσεις πια. Ποιο! Έχεις τον ρούχο! Κυρίες και κύριοι, η Αναστάζια... Γιατί περιπέζεις τώρα. Σταμάτα να το κάνεις το πράγμα. Τώρα, μη γίνεσαι ξιάρχο. Μη γίνεσαι.
Περιπέζουν την Αναστάζια γιατί να έχει γίνοντο Ζαμπο Κοτιέ. Δεν το δέχομαι. Λοιπόν, Ζαμπο Κοτιέ μπορείς να το έχεις, μπορεί να γίνει, να γίνει δικό σου στο για λίγο. Οι τιμές θα ξεκινάνε από 150 ευρώ και θα φτάνουν μέχρι 700 ευρώ για να το νοικιάσεις. Μια χαρά, Αναστάζια μου, κάτσε έβρε το τσίνο ρούχο του Ζαμπο Κοτιέ, θα το νοικιάσουμε. Και πού! Θα το νοικιάσουμε εμείς 700 ευρώ. Έβρε το. Έχεις το όντο τσίνο, τσίνο το χρώμα. Να το έβρεις, ψάξε, έβρε το, γιατί θα το βρούμε τρόπο εμείς να το νοικιάσουμε, να περάσουμε στο vintage store του Ζαμπο. Φεύγω και πάω για να σας πω ότι έγινε τεράστιο θέμα με τον Ζούγκερμπεργκ που αποφάσισε ότι θα το κάνει το Facebook Meta ή Meta. Και ένας κύριος έχει δείξει ότι υπάρχει έτσι μια οργή μέσα του. Ο Βαρουφάκης κατηγορεί τον Ζούγκερμπεργκ ότι του έκλεψε τη λέξη μετά. Τώρα λοιπόν, εμβαρκούν τον κόσμο, κόρη! Μα δηλαδή, έλεος! Δηλαδή τώρα να πιστέψεις ότι ο Βαρουφάκης δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει. Ασχολείται με το ότι ο Ζούγκερμπεργκ έπιασε τη λέξη μετά. Που η λέξη μετά χρησιμοποιείται πάρα σε πολλούς όρους που αφορά, ξέρω εγώ, σε ιατρικούς όρους πάρα πολλά. Βοήθαμε. Όχι μεταφορικά, κορί. Ούτε μετά Χριστού. Θέλω να σας πω ότι το πρώτο ούτε μετά αλλάξει, Χριστέ μου. Η λέξη μετά. Το πρώτο συνθετικό, δηλαδή που είναι η λέξη μετά, χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές λέξεις άλλες. Να προσθέτει μεταμόρφωσης, μεταμοντερνισμός, τούτες οι λέξεις ενώ χρησιμοποιείται. Με τούτο είναι το σκεπτικό να αποφάσισε ο Ζούγκερμπεργκ να ονομάζει το Facebook Meta. Αλλά αποφάσισε ο Γιάννης Βαρουφάκης πολλά πιο πριν που γίνον. Κοντά τα χέρια, κύριε Ζούγκερμπεργκ, από το όνομα του Meta, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Μετακαπιταλιστικού, θωρείς. Εσείς μπορεί πράγματι να δουλεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Τότε είναι καμά σαρδά. Όμως δεν θα αναγνωρίζετε ούτε στο ένα μέτρο. Δεν θα το αναγνωρίζετε, λέει. Κάνει πρόβλημα χωρί λόγο για εμένα ο κύριος Βαρουφάκης. Προχώρω στο επόμενο θέμα. Για να σας πω ότι θυμάστε που σας το είχα πει από την περασμένη εβδομάδα. Να δούμε τη Heidi Klum πρώτα. Θέλω να δω τη Heidi Klum. Το μικρό βιντεάκι το οποίο ανέβασε, γιατί η Heidi Klum είναι η πρέσβυρα του Halloween. Και το είδαμε για άλλη μια χρονιά, δυνάμωσε. At the hands of her demonically possessed children. Now. On this Halloween. Κοίτα τι έκαμε. So, what are we doing for Halloween this year? What did we even do last year? I don't remember. Didn't we turn into demons, then hunt down and kill our mom? They're coming to get you, Barbara. Oh yeah, that's right. I really miss her and Tom. Halloween was your favorite. I would give anything to see her walk through that door. Βρήκαμε ολόκληρη εταιρεία, Νηθέα! I wonder who that could be. Yeah, they're dead. They're all messed up. Here's Mommy!
ξέρει, αλήθεια θεά. Εντάξει, φτάνει, κλείστο. Είναι πολύ ωραίο όμως. Ενούλα make-up. Εντάξει, με φως, Αναστάζια μου. Δεν είναι που τα αλήθεια. Ενούλα μαγκιάζ. Εντάξει, στήσαν αυτό το υπέροχο βίντεο, γιατί η Heidi Klum κάθε χρόνο κάνει... καταλαβαίνεις, είσαι χρονιά που εστήθηκε σε μια βιτρίνα για 8-9 ώρες για να παρεπερνά ο κόσμος και να παρακολουθεί την ώρα που της κάνουν το μαγκιάζ. Θυμάσαι το! Γι' αυτό έκαμε και το βίντεο, πάτησε το φτύνι της μαγιά μου, τώρα είναι κατσόφι! Να σας πω στα νέα της Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία θυμάστε που σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι ζούσε κάποια θέματα με την υγεία της. Επειδή δεν βγήκε κάποιος υπεύθυνος επιτέλους να μας ενημερώσει, βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον και μίλησε για την κατάσταση της Βασίλισσας, έτσι για να μην ανησυχούν οι Βρετανοί και να μην ανησυχούν και οι Κύπροι. Γιατί κόφτη μας η αλήθεια, να μου κάνει η Βασίλισσα μας, η γένεια μας. Να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έκανε εξετάσεις, πέρασε προληπτικά το βράδυ στο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, επειδή ήταν, παρόλο που ήταν ευδιάθετη, εκτέλεσε κάποια από τα βασιλικά της καθήκοντα στο κάστρο, αλλά ακυρώθηκαν και κάποια άλλα, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί για τουλάχιστον ακόμα 2 εβδομάδες. Μετά από ανακοίνωση του παλατιού, κατά τις οποίες εμφανέστατα φαίνεται ότι η υγεία της Βασίλισσας είναι περίπλοκη, εκλήθηκε ο κύριος Τζόνσον να πάρει μια θέση και είπε: «Η Βασίλισσα είναι σε πολύ καλή φόρμα, μίλησα μαζί της, είναι καλά. Πρέπει απλώς να ακολουθήσει τις συμβουλές των γιατρών, να ξεκουραστεί. Κάτι πολύ σημαντικό για εκείνη». Ευχήθηκε κιόλας κατά το κλείσιμο της ομιλίας του καλή ανάρρωση στην Βασίλισσα της Αγγλίας και ας ελπίσουμε ότι, να αρρώσει φουλ πάρα πολύ σύντομα. Πάμε να δούμε τα tips για μανούλες. Στα πολύ μικρά παιδάκια, τα μωράκια, κάτω των 3 μηνών, οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση πυρετού πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το παιδίατρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται διερεύνηση, γιατί οποιοδήποτε νόσημα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα, συνήθως σε αυτή την ηλικία μας τα εμφανίζουμε τα ίδια συμπτώματα και ο χρόνος έχει σημασία. Άρα πρέπει το παιδάκι να αξιολογηθεί και να διερευνηθεί ανάλογα. Στα μεγαλύτερα παιδάκια, συνήθως έχουμε περιθώριο. Εκεί θα δούμε τη γενικότερη κατάσταση του παιδιού. Το ύψος του πυρετού δεν λέει κάτι απαραίτητα για την αιτία. Οι περισσότεροι γονείς, όταν ο πυρετός είναι υψηλός, ανησυχούν. Αλλά ακόμα και οι υιογενείς καταστάσεις που θα κάνουν το κύκλο τους και περνάνε μόνες τους, μπορεί να συνοδεύονται από αρκετά υψηλό πυρετό. Ανησυχούμε όμως αν ανάμεσα στους πυρετούς το παιδάκι δεν αισθάνεται καλά και αν δεν λαμβάνει αρκετά υγρά ή αν συνοδεύονται από κάποιο άλλο σύμπτωμα που είναι καλό να το περιγράψουμε στον παιδίατρό μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης. Ο πιο αξιόπιστος, ειδικά στη βρεφική ηλικία, είναι από τον προκτό, γιατί μας δείχνει την κεντρική θερμοκρασία του παιδιού. Η μέτρηση από τη μασχάλη, η μέτρηση από το μέτωπο δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες, γιατί το παιδάκι μπορεί να είναι σκεπασμένο και να αναδείχνει πιο ψηλά, μπορεί να ήταν υδρωμένο ή μπορεί να έχει βγει μόλις από τον μπάνιο και να μας δείχνουν λαθασμένη θερμοκρασία. Του αυτού είναι αρκετά αξιόπιστη, με τον περιορισμό ότι σε μια οτίτιδα μπορεί να δείχνει διαφορετική θερμοκρασία στα δύο αυτιά, ή αν το παιδί κοιμόταν από τη μια πλευρά, πάλι μπορεί να μας δείξει λάθος θερμοκρασία. Πυρετό θεωρούμε πάνω από 38 από το προκτό.
Όμως ο πυρετός είναι σύμπτωμα, δεν είναι νόσημα από μόνος του. Δεν σημαίνει ότι κάθε πυρετός θέλει θεραπεία. Ο πυρετός είναι μέρος της άμυνας μας. Παλιά συνηθίζαμε να δίνουμε αντιπυρετικά στην παραμικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Πλέον γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζεται να τον καταπνίγουμε και μας βοηθάει στην καταπολέμηση των λοιμόξεων. Άρα θα δώσουμε αντιπυρετικό αν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή ή αν είναι χαμηλότερη και συνοδεύεται από κακοδιαθεσία του παιδιού, οπότε θέλουμε να το ανακουφίσουμε από το σύμπτωμα. Οι πυρετικοί σπασμοί εμφανίζονται στις μικρές ηλικίες. Η κόρυφωσή τους είναι γύρω στους 18 μήνες και συνήθως μετά όσο μεγαλώνουν τα παιδάκια, ειδικά μετά τα 6, οι πιθανότητες μηδενίζονται. Είναι καλοειδής κατάσταση. Δεν αφήνει κάποιο κατάλοιπο νοητικό στο παιδάκι και δεν μας ανησυχεί ότι θα του αφήσει κάποιο πρόβλημα. Το σημαντικότερο είναι να γνωρίσουν οι γονείς αυτή την κατάσταση ότι έχουν χρόνο. Ακόμα και μπροστά μας να συμβούν οι πυρετικοί σπασμοί, συνήθως εκτός από υποστήριξη του παιδιού, δεν δίνουμε κάποια άλλη αγωγή. Οπότε διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Αν έχουμε τη δυνατότητα, είναι καλό να κοιτάξουμε το χρόνο. Αν τραβήξουν και ένα βίντεο, ακόμα καλύτερα πλέον με τα κινητά, είναι αρκετά εύκολο, γιατί μετά μπορούν να μας δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες στους γιατρούς για το πώς ξεκίνησαν οι σπασμοί, από πού, να μετρήσουν τη θερμοκρασία του παιδιού, να του χορηγήσουν αντιπυρετικά μόνο από το προκτό. Στην περίπτωση των σπασμών γενικά και των πυρετικών σπασμών, δεν χορηγούμε τίποτα από το στόμα. Γυρνάμε τα παιδάκια στη λεγόμενη θέση ανάνυψης, δηλαδή στο πλάι, και απομικρύνουμε οτιδήποτε αιχμηρό ή υπερβολικά μαλακό μπορεί είτε να τα τραυματίσει είτε να φράξει την οροφόρο οδό. Δεν δοκιμάζουμε να εμποδίσουμε τις κινήσεις τους. Έχουν πολύ δύναμη και μπορεί να τους κάνουμε περισσότερο κακό παρά καλό. Και επίσης, μια πολύ συχνή παρανόηση όσον αφορά τους σπασμούς, που έχουν κυρίως μεγαλύτερες γενιές, είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε τη γλώσσα και να βάλουμε κάτι στο στόμα να μην γυρίσει η γλώσσα. Η γλώσσα, αυτό που συμβαίνει, είναι ένας μυς, ο οποίος μπορεί να χαλαρώσει, και βάζοντας το παιδάκι στη θέση ανάνυψης, έρχεται και αυτή μπροστά και δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος. Δεν προσπαθούμε με το ζόρι να ανοίξουμε το στόμα ή να βάλουμε κάτι μέσα, γιατί πάλι μπορεί να το τραυματίσουμε εμείς, να σπάσουμε κάποιο δόντι, να δημιουργήσουμε κάποια εσρόφηση. Το μόνο να το γυρίσουμε στο πλάι και να το υποστηρίξουμε είναι ό,τι χρειάζεται. Και φυσικά ενημερώνουμε τον γιατρό, ξεκινάμε να πάμε στις πρώτες βοήθειες, γιατί πάλι ο χρόνος έχει σημασία. Ότι αν κάτι κρατήσει υπερβολικά πολύ, κάποιο επεισόδιο σπασμού που κρατάει πολύ, θα πρέπει να χορηγηθεί αγωγή. Κάτι απίστευτο ξεκινά για το παιδί σου με τον Ανόπτυπρο. Την προηγμένη μας φόρμουλα με HMO, ένα μείγμα συστατικών για σωστή ανάπτυξη, χτίζοντας γερά θεμέλια σήμερα για το μέλλον του. Και θέλω να σας πω ότι το βίντεο κλιπ και όχι μόνο το νέο τραγούδι, το Easy on me baby της Αντέλ, που μετά από χρόνια επέστρεψε, έκαμε αυτό το υπέροχο κομμάτι που ακούμε non-stop και ταυτιζόμαστε όλοι και όλες με τα lyrics. Θέλω να σας πω ότι πέρα από ότι έγινε viral το βίντεο κλιπ, το ότι η Αντέλ είναι στα καλύτερά της, ότι το κομμάτι είναι υπέροχο, έγινε viral και το make-up το οποίο είσαι στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, γιατί το make-up trick που κάνει η Αντέλ κάνει τα μάτια της να φαίνονται τεράστια. Θα σας πω λοιπόν στα Beauty News σήμερα πώς φτιάχνουμε αυτό, γιατί αυτό το μάτι το οποίο κάνει τα μάτια μας να φαίνονται Αν μιλήσω, είναι καλά. Το make-up που κάνει το μάτι μας να φαίνεται τεράστιο και αντελήσιο. Κάντε τα μάτια της Αντέλ λοιπόν, τι θα κάνετε, θα εφαρμόσετε. Λίγη από τη σκιά που χρησιμοποιούμε στο άνω βλέφαρο, θα την εφαρμόσουμε και κατά μήκος της γραμμής των κάτω βλεφαρίδων. Έτσι δημιουργούμε έναν ισορροπημένο look, αυτόν εξήγησε στη συνέντευξή του ο Global Senior Artist των MAC Cosmetics, λέει ότι απλώνουν τα σκιά κάτω από τα μάτια και σβήνοντας την απαλά, τονίζεται περισσότερο αλλά διακριτικά το βλέμμα. Κάνει το μάτι να φαίνεται λίγο πιο μεγάλο και τονίζεται και περισσότερο το λευκό του ματιού. Είναι έξυπνος τρόπος για να αναδείξεις τα μάτια χωρίς να βαρύνει το μακιγιάζ. Και ρίχνεις και ένα eyeliner έτσι ως το θεόν,
όπως είναι της Αντέλ και έχεις το αντελήσιο βλέμμα. Θα το κάνω. Έκαμε το.